Από την εξέλιξη του εμβολιαστικού σχεδιασμού εξαρτάται η επανεκκίνηση της εστίασης, με τον πρόεδρο του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης Μαγνησίας να εκτιμά ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να ξανανοίξουν στα μέσα Απριλίου, λειτουργώντας μόνο σε εξωτερικούς χώρους και τηρώντας αυστηρά τα μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού. Όλα αυτά βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι το θέμα των εμβολιασμών δεν θα συνεχίσει να αντιμετωπίσει τις σημερινές δυσκολίες. Όπως φαίνονται τα πράγματα, μέχρι το Μάιο-Ιούνιο, λέω εγώ, θα έχει εμβολιαστεί ένα μεγάλο μέρος. Άρα πρέπει σιγά σιγά οι κλάδοι και γενικότερα οι επιχειρήσεις να ανοίγουν, να υπάρχει η ζωή, να μπαίνει σε μια κανονικότητα, γιατί ούτως ή άλλως αυτό που θα βοηθήσει και αυτό που θα σταματήσει το οτιδήποτε συμβεί στο μέλλον είναι το εμβόλιο. Είτε γίνει αυτό τον Ιούνιο, είτε όπως λέει ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αρχές 2022, κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα φύγει από πάνω μας. Οπότε καλό είναι να λειτουργούμε. Αυτό που βλέπουμε εμείς φυσιολογικά είναι ότι αυτό θα γίνει όσον αφορά την εστίαση εκεί στα μέσα Απριλίου και μετά, δηλαδή λίγο πριν το Πάσχα, φαντάζομαι, με την έννοια μόνο εξωτερικούς χώρους, θα βοηθάει και ο καιρός τότε και θα πάνε όλα προς το καλύτερο, γιατί αυτό που έχουμε καταλάβει και αυτό που μένει πλέον κάποιων πραγμάτων και κάποιες βοήθειες που έρχεται σιγά σιγά από την κυβέρνηση είναι να λειτουργήσουμε και να κάνουμε τζίρο στις επιχειρήσεις μας. Σε ό,τι έχει σχέση με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων εστίασης, οι εκπρόσωποι του κλάδου εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τις διορθωτικές κινήσεις που έγιναν από το Υπουργείο Οικονομικών στον έκτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής, όπου προβλέπεται κυρίως η ενίσχυση της εστίασης. Θα πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό της εστίασης. Έστω ένα μικρό ποσό, αναλόγως την επιχείρηση που έχει ο καθένας και τους υπαλλήλους. Θυμίζω ότι ξεκινάει από 1.000-2.000-4.000 ευρώ, με την έννοια ότι 1-5 υπαλλήλους 2.000 ευρώ, πάνω από 5 υπαλλήλους 4 κτλ. Και βέβαια αναλόγως και ο καθένας τζίρο και να είναι κάτω από τον περσινό, που νομίζω ότι δεν υπάρχει επιχείρηση στην Ελλάδα που τον Γενάρη, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, θα έλεγα εγώ, δεν είναι σίγουρα πιο κάτω φέτος από ότι ήταν πέρσι. Δεν το συζητάμε καν.